θα τα αφήνουμε που βρούμε και δεν πειράζει. Όπου βρούμε θα τα αφήνουμε και τέλος. Τα παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα επέστρεψαν ξανά στην καθημερινότητα της πόλης και μαζί ο γερανός της τροχέας. Οι περιορισμένες θέσεις κάνουν πολλούς οδηγούς να παρκάρουν στα πιο απίθανα σημεία. Γυρνάω τα Χανιά να παρκάρω και δεν βρίσκω μέρος. Μία ώρα τώρα. Οπότε αναγκάζεστε να παρανομήσετε. Βεβαίως. Υποχρεωτικά. Φυσικά και είναι λίγες. Παρκάρουν 2 χιλιόμετρα για να περπατάμε. Εμείς μπορούμε. Αυτοί που δεν μπορούν. Το καλοκαίρι δεν βρίσκεται να παρκάρεις πουθενά. Και είμαστε όλοι παράνομοι, το παρατάμε εδώ εκεί. Μας γράφουν, θέλουμε να πάμε στους γιατρούς, να πάμε φαρμακεία, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Μας έχουν δεσμεύσει. Στην πλατεία Μαρκοπούλου, ανατολικά της Δημοτικής Αγοράς, οδηγοί κάνουν κύκλους περιμένοντας να αδειάσει μια θέση. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στα πάρκινγκ της Ρεγκίνας, στην πλατεία 1866 και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους όπου επιτρέπεται η στάθμευση. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τη στάθμευση. Ταλαιπωρείται ο κόσμος, ψάχνουμε να δεν βρούμε πουθενά να μπαρκάρουμε. Από την 1η Ιουλίου η Δημοτική Αρχή βάζει τέλος στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και η πληρωμή του αντιτίμου για τη στάθμευση θα γίνεται από το κινητό τηλέφωνο μέσω ειδικής πλατφόρμας ή με την προμήθεια ειδικών καρτών από διάφορα σημεία πώλησης. Η τεχνολογία τους πλέον είναι πεπερασμένη, δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη σύγχρονη εποχή, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πληρωμής είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε με άλλους τρόπους και κυρίως ήταν η τεχνολογία τους τόσο παλιά που δεν υπήρχαν εντελεκτικά. Δεν ξέρω αυτό. Πάντως καλύτερο θα είναι να μην τρέχουμε, γιατί πολλές φορές είναι χαλασμένα τα μηχανήματα, τα ψάχνεις. Να έχει καθένα τα εισιτήρια, να τα βάζει και να τα μην τρέχει, περιμένει την τελευταία στιγμή. Με το νέο σύστημα πάντως, ο ανώτατος χρόνος στάθμευσης θα είναι οι 4 ώρες, γεγονός που ήδη προβληματίζει εργαζόμενους και επαγγελματίες της πόλης. Το πρόβλημα δεν λύνεται με το ωράριο, το πρόβλημα χρειάζεται κάπου να βρεθούν θέσεις για παρκάρισμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Η προσαρμογή θα είναι δύσκολη. Καλύτερα να γίνει το χειμώνα αυτά, να μαθαίνει ο κόσμος ήσυχα. Και ενώ το καλοκαίρι και η τουριστική κίνηση βρίσκονται ακόμη στην αρχή τους, η κατάσταση της ώρας αιχμής είναι ήδη ασφυκτική σε κεντρικούς δρόμους των Χανίων.